Σήμερα που γίνεται η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση να είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος της Ρόδου και Πρόεδρος της ΠΕΔ. Να πω ότι είναι ένα ορόσημο πραγματικό για όλους μας. Γιατί ειδικά σε αυτή την περιοχή της Ελλάδας, η δική μας περιφέρεια πραγματικά ζει από το περιβάλλον της. 97% του εισοδήματος που παράγεται, και είναι υψηλό το εισόδημα που παράγεται, να το πούμε γι' αυτό, στην περιοχή μας, πηγάζει από μια δραστηριότητα που έχει στο επίκεντρό της πολλά πράγματα, αλλά έχει και το περιβάλλον πάρα πολύ ψηλά. Αυτός είναι ο φυσικός πλούτος, λοιπόν, τον οποίο έχουμε να υπηρετήσουμε, και πέρα από τις προσωπικές, καταναλωτικές, κοινωνικές συνήθειες, υπάρχουν οι πολιτικές επιλογές, αυτές που καθορίζουν συχνά με τον πιο καθοριστικό τρόπο, καθορίζουν το μέλλον μας. Αυτή λοιπόν τη σπουδαία μέρα για όλους προκύπτει να είναι μια μέρα ευθύνης. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα από μέτριο έως υπέροχο. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Εάν κάποιος ήθελε να επιχειρηματολογήσει λίγο έως πολύ για το γιατί δεν πρέπει ή δεν θέλει να συμμετέχει, νομίζω πως θα ήμουν πολύ ψηλά στη λίστα αυτών που θα είχαν πάρα πολλά να πούνε. Με πάρα πολλά επιχειρήματα και με πάρα πολύ χρόνο παρουσίασης αυτών των επιχειρημάτων. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να είναι κανείς πολύ ευρηματικός για να βρει επιχειρήματα να αρνηθεί αυτή την ευθύνη. Αναφέρομαι σε κάποιον που είναι στην δική μου θέση. Επειδή λοιπόν αυτές οι επιλογές, τουλάχιστον από εμένα, έχουν γίνει και ποτέ δεν έχω κρυφτεί από την ευθύνη, παρά τις όποιες ενστάσεις, αντιρρήσεις, επισημάνσεις που κάποιοι από εσάς τις ξέρουν, κάποιοι ίσως δεν τις ξέρουν, για το εγχείρημα αυτό, το πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα, πάρα πολύ μεγάλο βάρος, έχω πάρει και μια άλλη πολύ μεγάλη απόφαση, να κινούμε μόνο μπροστά. Ο κύκλος της αδράνειας συχνά ισοδυναμεί με συναυτουργία. Η αδράνεια είναι ένα υπέροχο άλοθη. Μπορείς να φορτώνεις την αδράνεια σε εξωτερικούς παράγοντες. Στο τέλος όμως μιας διαδρομής, αυτό το οποίο μένει είναι το αποτέλεσμα. Τι παρέλαβες, τι παραδίδεις. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικές θητείες και πρόσωπα. Αναφέρομαι σε γενιές. Τι παρέλαβε μια γενιά και τι παραδίδει μια γενιά. Το Νότιο Αιγαίο ήταν, εξακολουθεί να είναι, στο επίκεντρο μιας αγωνίας περιβαλλοντικής. Για πάρα πολλούς λόγους. Με πάρα πολλές αιτίες. Και κανείς μπορεί να αναζητήσει και να βρει πάρα πολλά επιχειρήματα για να αιτιολογήσει τη σημερινή του κατάσταση. Μπορεί σήμερα να είναι μια νέα αρχή. Μπορεί. Αλλά πρέπει να είναι μια νέα αρχή η οποία θα λέει τέλος στη μεμψημυρία, τέλος στο άλοθη, τέλος στην αδράνεια, τέλος στη διαδικασία αλληλοκατηγοριών. Και αρχή μιας κοινής πορείας. Αρχή μιας κοινής πορείας η οποία θα έρθει και θα πει τέλος στο δημοσιονομικό κόστος, αβάσταχτο, αλλά αυτό ήταν ένα αόρατο, αν θέλετε, κόστος, γιατί δεν πέρναγε απευθείας στους προϋπολογισμούς σας ή στις τσέπες σας, τις συλλογικές τσέπες, πήγαινε στον κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως, αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός κατέρευσε συνολικά. Τέλος λοιπόν στο δημοσιονομικό κόστος, αλλά πάνω απ' όλα τέλος στο περιβαλλοντικό κόστος. Γιατί αυτό το οποίο στοιχίζει περισσότερο σε αυτήν ειδικά την περιοχή, με αυτή την διαμορφωμένη οικονομία που έχει, είναι το περιβαλλοντικό κόστος. Η απόφαση είναι απλή, δεν είναι πάρα πολύ σύνθετη. Και
περισσότεροι που γνωρίζω πρώην και εν ενεργεία πολιτικοί, φίλοι μου, μου είπαν ότι αυτό είναι το τέλος σου, αυτό το εγχείρημα, η προεδρία αυτού του φορέα. Γιατί η εξίσωση αυτή που σε έστειλαν, που η κυβέρνηση σε έστειλε να λύσεις, είναι μια εξίσωση η οποία δεν λύνεται. Εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Εντάξει, αυτό παρά είναι μεγάλο και παρά είναι πολλές, αλλά ισχύει Φώτη ό,τι λέγανε και στο στρατό. Ποτέ μην πεις ότι ξέρεις κάτι ή είσαι λίγο ικανός. Μετά θα πρέπει να τα κάνεις όλα.